Ο μυρίτη σα είναι εννοησία των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων. Είναι η απόφοιτοι των τμήματων γεωπονία που ιδρύθηκαν μετά το 2014 και παραμένουν χωρί επαγγελματικά δικαιώματα. Συγκαλέσαμε ω φοιτητικό σύλλογο ω γενική συνέλευση για να συζητήσουμε για το κρίσιμο ζήτημα τη κατοχήρωση των επαγγελματικών μα δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή οι απόφοιτοι του τμήματο δεν μπορούν να ενταχθούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδο και κατά συνέπεια δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση. Το 2019, όλα τα τμήματα τεχνολόγων Γεωπόνων, ανάμεσά του και αυτό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, μετεξελίχθηκαν σε πενταετή σύγχρονα τμήματα γεωπονία. Οι φοιτητέ των πενταετών γεωπονικών τμήματων σπουδάζουν μεν σε ανώτατα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν του χορηγούνται ωστόσο επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν έχουν πρόσβαση στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδο, δεν έχουν πρόσβαση σε διαγωνισμούς του δημοσίου και γενικότερα στην αγορά εργασίας. Είναι μια τεράστια αδικία εις βάρος των φοιτητών δημόσιων πανεπιστημίων, εις βάρος των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το Ελγό Δήμητρα με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να ζητά να υπάρξει τροπολογία που θα δίνει λύση στο πρόβλημα τα οποία ιδρύθηκαν μετά το 2014 και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον νόμο της κατοχήρωσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και της εγγραφής μας στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε να έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα, ζητάμε να εργαζόμαστε έξω στην αγορά ω γεωπόνο. Αξίζει να σημειωθεί πω κατά τη διάρκεια τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Αρμόδια Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου τη Βουλή, ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Γιώργο Γιώργαντά αναγνώρισε ότι παραμένει άλυτο το πρόβλημα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων, εκφράζοντα την άποψη ότι πρέπει να βρεθεί τρόπο για να λυθεί, δεσμευόμενο ότι θα το συζητήσει με του αρμόδιου συναδέρφου του. Σύμφωνο με την αναγνώριση των πτυχίων και την αποδοχή των φοιτητών στα Μητρώα του είναι και το ΓΕΟΤΕΕΠ. Θεωρώ ότι η πολιτεία έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και ζητάμε, διεκδικούμε να κατατεθεί η σχετική τροπολογία έτσι ώστε την Τρίτη να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και η απόφοιτοι του τμήματο Γεωπονία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αλλά και των υπόλοιπων τμήματων Γεωπονία των δημόσιων πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν μετά το 2014, να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γεωπόνου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Στο μεταξύ, με απόφαση τη Γενική Συνέλευση του Τμήματο Γεωπονία τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οι φοιτητέ του τμήματο κατέρχονται σε κινητοποιήσει έω και την ερχόμενη Τρίτη.